δεν είναι το γιο της. Κρατώντας το νεογέννητο γιο στην αγκαλιά της και έχοντας το πλευρό της τον σύζυγό της, η Ελισατόλη βγαίνει από το μεευτήριο και δεν βλέπει την ώρα που θα γνωρίσει στην 1,5 ετούς κόρη τους το νέο της αδελφάκι. Πώς αισθάνονται αυτές τις ώρες, τέλεια. Στο κοριτσάκι σας που είναι μικρό, το έχετε προετοιμάσει ψυχολογικά? Ναι, έχουμε πει τα πάντα. Τώρα τι έχει καταλάβει δεν ξέρω. Ελπίζω να το έχει καταλάβει. Αν δεν το έχει καταλάβει, το καταλάβετε λίγο. Πώς αισθανθήκατε για δεύτερη φορά που γίνατε μητέρα? Σαν την πρώτη. Νόμιζα ότι θα είμαι πιο cool και πιο άνετη. Αλλά όχι, καμία σχέση. Πάλι είναι το ίδιο. Είναι υπέροχο το συναίσθημα. Μπορεί η ίδια να πήρε μόνο 12 κιλά στην εγκυμοσύνη της. Το μωρό όμως από την ώρα της γέννησής του φαίνεται πως πήρε από τα γονίδια του πατέρα που είναι μπασκετμπολίστας. 3.700 ήταν, τώρα που βγήκαμε έχει χάσει 100 γραμμάρια, αλλά θα ανέλθουμε. Είναι καλός πολύ, τρώει δηλαδή, δεν έχει. Και ύψος? 53 πόντους. Α, είναι ψηλός, πήρε από τον παπά. Ναι, δεν ξέρω αν είναι ψηλό αυτό ή κοντό. Εντάξει, καλά, ναι, ψηλός είναι. Σε ποιο μοιάζει? Στον μπαμπά του. Στον μπαμπά του μοιάζει και αυτός. Το νέο έτος μπήκε με πόνους για την ξανθιά παρουσιάστρια. Η δεύτερη μέρα όμως την βρήκε έχοντας την αγκαλιά της το πιο όμορφο δώρο. Ήταν το καλύτερο δώρο και ευχαριστώ το Θεό. Μακάρι όλες οι γυναίκες να αξιωθούν να νιώσουν αυτό το συναίσθημα. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Να σας ζήσει.